έτσι γιορτάσαμε την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όλοι, ο ένας προς τον άλλο, λένε: Χριστός Ανέστη και αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Ήθελα όμως, αγαπητοί αδελφοί, να κάνω δύο ερωτήσεις και στον εαυτό μου, αλλά και σε εσάς. Η πρώτη ερώτηση: άραγε πιστεύουμε ότι πράγματι αναστήθηκε ο Χριστός? Η δεύτερη ερώτηση: άραγε πιστεύουμε ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι μια μέρα θα αναστηθούμε από τον τάφο? Αυτές τις δύο ερωτήσεις, αγαπητοί αδελφοί, ήθελα να κάνω. Αλλά καλύτερα να μην τις κάνω εγώ, αλλά ας αφήσουμε τον Απόστολο Παύλο να μας τις κάνει, ότι αυτός είναι ειδικός να μας κάνει αυτές τις δύο ερωτήσεις, και για την Ανάσταση του Χριστού, αλλά και για την δική μας Ανάσταση. Έτσι, θα ανοίξω την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και θα διαβάσω από το 15ο κεφάλαιο μια περικοπή που εκεί ο Παύλος γράφει τον θάνατο, την ταφή, την Ανάσταση και τις εμφανίσεις του Χριστού, αλλά και για τη δική μας Ανάσταση. Λέγει λοιπόν ο Παύλος: γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιο, ο ευαγγελισάμιν ημίν, ότι παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε, τίνι λόγο ευγγελισάμιν ημίν, εκτός ημιητή κατέχει. Σας κάνω γνωστό, αδελφοί, το Ευαγγέλιο, το οποίο σας εκήρυξα, το οποίο και εσείς το κρατάτε γερά, διού και σώζεστε, αν το πιστεύετε όπως εγώ το εκήρυξα, εκτός εάν επιστέψατε μάτια. Παρέδω καγαρινή εν πρώτης ότι παρέλαβον ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς. Πρώτα-πρώτα, λέγει ο Παύλος, σας παρέδωκα αυτό που παρέλαβα και εγώ, ότι ο Χριστός απέθανε επάνω στο Σταυρό για τα αμαρτίας μας, σύμφωνα με τα Αγίας Γραφάς. Και όταν λέγει Αγίας Γραφάς, ο Παύλος εννοεί την Παλιά Διαθήκη. Και ότι ετάθη, και ότι εγίγερτε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και μετά που απέθανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, ετάθη, τον έταψαν, και τη τρίτη ημέρα αναστήθηκε σύμφωνα με τας Αγίας Γραφάς. Και ότι όποι κυφά ήταν τις 12. Και αφού αναστήθηκε ο Χριστός, εφανερώθηκε, λέγει, μετά την Ανάστασή του στον Κεφά, στον Απόστολο Πέτρο, έπειτα στους 12 Αποστόλους. Έπειτα όφτι επάνω 500 αδελφοί σε φάπαξ, εξώνει πλοίους, μένωση έως άρτη, την έσδε και εκοιμήθησα. Έπειτα, λέγει, εφανερώθηκε ο Χριστός σε μια ομάδα που ήταν παραπάνω από 500 πιστοί, που οι περισσότεροι, λέγει ο Παύλος, ζουν αυτή τη στιγμή που σας γράφω την επιστολή μου. Μερικοί όμως και εκοιμήθηκαν. Δεν λέγει απέθαναν, αλλά εκοιμήθηκαν. Και αν, αγαπητοί αδελφοί, θα διαβάσουμε στη Παλιά Διαθήκη, στα βιβλία των βασιλειών,
θα ζούμε εκεί όταν πεθαίνει κανένας προφήτης, πατριάρχης, βασιλιάς. Λέγει εκεί η Γραφή και κοιμήθη και προσετέθη προς τον λαόν αυτού. Δεν λέγει απέθανε, αλλά εκοιμήθη. Και έτσι ο ύπνος σύμφωνα με την Αγία Γραφή είναι ένας μικρός θάνατος και ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος. Και όπως ξυπνώμε από τον ύπνο, έτσι μια μέρα θα αναστηθούμε. Στη συνέχεια γράφει: έπειτα όχι Ιακώβο ήτα της Αποστόλης πάση. Έπειτα λέγει εφανερώθηκε ο Χριστός στον Ιάκωβο, έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Έσχατον δε πάντων ως περί το εκ πρόματι όχι καμί. Εγώ γαρ ημί ο ελάχιστος των Αποστόλων ως ούτε μη καλός ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Τελευταία λέγει ο Παύλος, από όλους ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του εφανερώθηκε σε μένα στην Δαμασκό, εννοεί που πήγαινα και κυνηγούσα τους πιστούς στα Ιεροσόλυμα, εφανερώθηκε και μου είπε Σαούλ, Σαούλ, τι με διώθει. Και από εκεί που γνώρισα τον Χριστό με απέστειλε να γίνω Απόστολός Του. Χάρη και δε του ημί ο ημί. Η χάρη σ' αυτού είσαι με. Ούτε νία γεννήθη, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Ούτε εγώ δε, αλλη χάρη του Θεού είσαι ημί. Δεν είμαι άξιος, λέγει ο Παύλος, να ονομάσω Απόστολος του Χριστού, διότι εδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Χάρη και όμως του Θεού είμαι και εγώ αυτός που είμαι. Είμαι δηλαδή Απόστολος του Χριστού, όχι με τη δική μου χάρη, αλλά με τη χάρη του Θεού που εδόθηκε σε μένα. Η χάρη του Θεού δεν εδόθηκε σε μένα με μέτρο, αλλά με αυθονία. Έγινα ο μεγαλύτερος και ο φλογερότερος Απόστολος του Χριστού. Και αφού, αγαπητοί αδελφοί, μέχρι εδώ ο Παύλος γράφει τον θάνατο, την ταφήν, την Ανάσταση και τις εμφανίσεις του Χριστού, έπειτα παρακάτω λέγει είτε ούν εγώ είτε εκείνη ούτω κηρύσσομεν και ούτως επιστέψατε, είτε εγώ ο Παύλος είτε άλλοι Απόστολοι το ίδιο και το αυτό Ευαγγέλιο κηρύττομεν. Και όπως εμείς οι Απόστολοι κηρύξαμεν, έτσι και εσείς επιστέψατε. Δε Χριστός κηρύσσεται ό,τι εκ νεκρών εγγίγερται, πώς λέγουσι την έσεν ημίν, ότι Ανάσταση νεκρών ουκέστην, δε Ανάσταση νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγγίγερται. Δε Χριστός ουκ εγγίγερται, και νόν άρα το κήρυγμα ημών, και μη δε και η πίστη ημών. Και αν εμείς οι Απόστολοι κηρύττομε ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τον νεκρόν, πώς υπάρχουν ανεμεταξύ σας μερικοί άπιστοι που λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, διότι αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι ψεύτικο το κήρυγμά μας. Ψεύτικη είναι και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι μαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ήγερε των Χριστών ον ουκ ήγερεν υπερ άρα νεκρή ουκ εγείρονται. Έπειτα εμείς οι Απόστολοι παρουσιαζόμαστε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι μαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίο δεν τον ανέστησε, αν υποθέτουμε ότι οι νεκροί δεν θα αναστηθούν. Οι γαρ νεκροί ουκ εγείρονται, ο δε Χριστός εγείγερται. Η δε Χριστός σου κεγίγεται ματέ επίστη Σιμών, έτσι εστέ εν τες αμαρτίες Σιμών. Διότι εάν οι νεκροί δεν θα αναστηθούν, λέγει ο Παύλος, ούτω Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, άραγε είναι
ψεύτικο η πίστη σας και ματαία βρισκόσαστε στις ίδιες αμαρτίες που ήσασταν και πρώτα. Άρα και εν Χριστώ ζώντες απόλογο. Και βγάζει ένα συμπέρασμα ο Παύλος και λέγει, εάν δεν υπάρχει ανάση συνεχών, και αυτοί που με πίστη και ελπίδα είχαν για την ανάσταση των νεκών, αν δεν υπάρχει άλλη ανάσταση, δεν υπάρχει ζωή πέραν του τάφου, χάθηκαν, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Διεν τη ζωή τάφτη υπηκότησες μεν εν Χριστώ μόνο, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων μεν. Εάν σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε την ελπίδα στο Χριστό, λέγει ο Παύλος, είμαστε οι πιο χαμένοι, οι πιο αξιολύτητοι άνθρωποι του κόσμου. Νημή δε Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχή των και κινημένων εγένετα. Αλλά όχι, λέγει ο Παύλος, τώρα Χριστός αναστήθηκε, είναι ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Όπως ο Χριστός αναστήθηκε, έτσι και εμείς μια μέρα θα αναστηθούμε, λέγει ο Παύλος. Και στη συνέχεια, αδελφοί μου, λέγει παρακάτω πώς θα αναστηθούν τα σώματά μας. Σας κάνω μια έκκληση όλοι που θα φύγετε τώρα από εδώ και θα πάτε στο σπίτι σας να ανοίξετε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και να διαβάσετε όλο αυτό το κεφάλαιο, το 15 κεφάλαιο. Έχει 58 στίχους και μιλάει για την Ανάσταση του Χριστού και για τη δική μας Ανάσταση. Ότι πράγματι, αδελφοί μου, θα αναστηθούμε όλοι μια μέρα, δεν υπάρχει επιβολία. Ο ίδιος ο Χριστός, στο 5ο κεφάλαιο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, που είναι η περικοπή που διαβάζεται στην νεκρόσιμη ακολουθία, στίχη 28-29, λέγει, μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά πείσαντες εις ανάστασιν ζωής ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσιος. Να μην εκπλήκεστε, λέγει ο Χριστός, ότι θα έρθει η ώρα που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Θεού, του Υιού του Θεού, τη δική μου, λέγει, και θα σηκωθούν από τα μνήματα όλοι πεθαμένοι και θα δικαστούν ο καθένας κατά τα έργα που έκανε, είτε καλά είναι είτε κακά. Ότι πράγματι υπάρχει ανάσταση νεκρών δικαίων και αδίκων, όχι 100%, όχι 1000%, μυριάδες φορές τις 100, αδελφοί μου. Το πιστεύω, γι' αυτό το κηρύττω. Αλλά εδώ είναι τώρα το θέμα, ότι υπάρχει παράδεισος και κόλασης. Πού θα πάμε, αδελφοί μου, μετά την Ανάσταση, μετά το θάνατό μας? Εδώ είναι το θέμα, αδελφοί μου, ότι υπάρχει, δεν υπάρχει επιβολίες, αλλά πού θα πάμε όμως? Γι' αυτό ο Χριστός, οι Απόστολοι και γενικά όλη η Αγία Γραφή μας διδάσκει να κάνουμε καλά έργα καλών φίλων για την πέραν του τάφου ζωής. Ότι μόνο τα καλά έργα θα μας οδηγήσουν στο παράδεισο. Ναι, αδελφοί. Και λεώνοντας, για να γνωρίσουμε καλύτερα, να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που λέγω, ότι τα έργα θα μας οδηγήσουν στο παράδεισο, θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα και θα τελειώσω. Κάποτε, αδελφοί, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τρεις φίλους και αυτός ο άνθρωπος συκοφαντήθηκε και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Όταν άκουσαν οι φίλοι του ότι οδηγήθηκε στο δικαστήριο, οι δύο φίλοι τον ακολούθησαν μέχρι την πόρτα του δικαστηρίου. Δεν μπήκαν όμως μέσα στο δικαστήριο, κάθισαν έξω. Ένας όμως από τους τρεις φίλους
μπήκε μαζί του μέσα στο δικαστήριο και κατέθεσε ως μάρτυρα για αυτόν τον άνθρωπο τι ήξερε. Ξέρετε, αδελφοί μου, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει με μένα, με εσάς, με όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τρεις φίλους. Και θέλετε να μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι τρεις φίλοι? Ένας φίλος είναι η δόξα, το χρήμα, τα πλούτη. Ένας άλλος φίλος είναι γυναίκα, άνδρα, παιδιά, συγγενείς. Και ένας άλλος φίλος είναι τα έργα που κάναμε εδώ στη γη. Και είναι ολοκάθαρο, αδελφοί μου, ότι όπως γεννηθήκαμε, έτσι μια μέρα θα πεθάνουμε και γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Τιμόθεων επιστολή του, εκ το κεφάλαιο, 7 στίχους. Ο δέγκαρης ενέγκαμε εις τον κόσμο, δήλων ότι ουδέ εξενεγγείται δυνάμετα. Τίποτα, λέγει ο Παύλος, δεν φέραμε εδώ στον κόσμο όταν γεννηθήκαμε. Είναι ολοκάθαρο ότι τίποτα δεν θα πάρουμε όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Γυμνοί ήρθαμε, γυμνοί θα φύγουμε. Όπως το τροπάριο στην επρόσημη ακολουθία θα μας ψάλλει. Πάντα ματαιώθη στα ανθρώπινα όσα που υπάρχει μετά θάνατο. Ο παραμένει ο πλούτος, ο συνοδεύει δόξα, επερθόν γαρο θάνατος, θα τα πάντα εξεφάνεται. Έτσι, αυτός ο φίλος, αδελφοί μου, θα μας εγκαταλείψει. Δεν πάει να έχεις τα δισεκατομμύρια της ανθρωπότητος. Δεν πάει να έχεις μεγάλη δόξα, αδελφοί μου. Δεν πάει να είσαι πλανητάρχης. Δεν πάει να είσαι πατριάρχης. Δεν πάει να είσαι πρόεδρος δημοκρατίας. Όσο ψηλά και αν είμαστε, αδέλφια μου, όσα χρήματα και έχουμε, μια μέρα θα μας εγκαταλείψουν. Έτσι, αυτός ο φίλος, μια μέρα θα μας εγκαταλείψει. Ο άλλος φίλος, που είναι γυναίκα, άντρα, παιδιά, συγγενείς, και αυτός ο φίλος θα μας εγκαταλείψει. Όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωής, θα μας οδηγήσουν από το σπίτι μέχρι το νεκροταφείο. Και όταν το φτιάρι του νεκροθάφτη θα μας σκεπάσει με το χώμα, θα γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους και θα μείνουμε μόνοι μας στον τάφο. Και αυτός ο φίλος θα μας εγκαταλείψει. Αυτοί ήταν οι δύο φίλοι που οδήγησαν αυτόν τον άνθρωπο μέχρι το δικαστήριο. Ο άλλος φίλος τώρα που είναι στα έργα, αυτός ο φίλος, αδελφοί μου, δεν θα μας εγκαταλείψει, αλλά θα μας οδηγήσει μέχρι το θρόνο του Θεού. Και αυτός ο φίλος θα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσει ή να μας δικάσει. Καθώς ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή, ένα το κεφάλαιο, 27 στίχο γράφει, απόκειται εις ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης, μια φορά που πεθαίνει ο άνθρωπος, έπειτα εξακολουθεί η κρίση. Και στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, 5ο κεφάλαιο, 10 στίχο γράφει, τους γαρ πάντας ημάς φανερωθήνε διέμπρος εν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστο στα δια του σώματος, τόσα έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών. Όλοι, λέγει ο Παύλος, μια μέρα θα παρουσιαστούμε μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού για να δικαστούμε ο καθένα μας κατά τα έργα που κάναμε. Ότι πράγματι τα έργα θα μας ακολουθούν μέχρι το θρόνο του Θεού, αυτό το βεβαιώνει και το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος στην Αποκάλυψη. Το 14ο κεφάλαιο, 13 στίχο λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ήκουσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης, γράψον, μακάρι οι νεκροί εν Κυριώ αποδείσκονται σε πάρτι, με λέγει το Πνεύμα, ειν αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί με αυτών». Μα τα έργα, αδελφοί μου, θα μας ακολουθήσουν
μέχρι το θρόνο του Θεού. Και αυτά τα έργα είναι σε θέση ή να μας δικαιώσουν ή να μας δικάσουν. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, ο Χριστός, οι Απόστολοι και γενικά όλη η Αγία Γραφή μας διδάσκει να κάνουμε καλό έργο, καλά έργα, καλών φίλων για την πέραν του τάφου ζωής. Να μας οδηγήσουν στην επουράνιο βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.